Με την συμπλήρωση 2 χρόνων λειτουργίας του Δήμου Παγκαίου, θεωρούμε χρέος μας απέναντι σε όλους τους δημότες μας να καταθέσουμε σαν συνδυασμός τις δικές μας απόψεις και θέσεις για τη διοίκηση Ξυλόγη όπως εμείς τη βιώσαμε. Είναι γνωστό σε όλους ότι με βάση τα δεδομένα της προεκλογικής περίοδου του 2010 στηρίξαμε τη σημερινή διοίκηση τη δεύτερη Κυριακή των εκλογών όταν οι πολίτες μας κατέταξαν τρίτους στη σειρά. Δήλωσα πολλές φορές ότι μπορεί να ήμασταν συμμέτοχοι στην εκλογή τους, αλλά δεν γινόμαστε συνένοχοι στις λανθασμένες επιλογές και αποφάσεις τους. Δεν πέφτουμε ούτε στην παγίδα της τύρας αντιπολίτευσης. Γι' αυτό και στηρίζουμε κάθε προσπάθεια της διοίκησης που εξυπηρετεί το συμφέρον του Δήμου και των συνδημοτών μας, αναγνωρίζοντας τον αγώνα ορισμένων μελών της διοίκησης να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους. Ασκούμε όμως σκληρή κριτική και έλεγχο για ό,τι θεωρούμε ότι ξεφεύγει από τους κανόνες της νομιμότητας. Ζητήσαμε από την αρχή την οργάνωση του Δήμου σε σωστές βάσεις, τη διαφάνεια στις διαδικασίες, τη σωστή διαχείριση των οικονομικών και τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα. Σκεφτείτε ότι αυτή την περίοδο, μετά από 2 χρόνια καθυστέρηση, γίνεται τώρα η απογραφή αυτών που παρέλαβε από τους πρώην Δήμους. Όταν αμέσως μετά τις εκλογές καλούσαμε τον Δήμαρχο για την παραλαβή της κινητής περιουσίας εργαλείων, μηχανημάτων και εξοπλισμού στον πρώην Δήμο Ελευθερών, μας έλεγε «μην αγχώνεσαι», παρουσία των συνεργατών του. Και δεν έγινε ακόμη η παράδοση παραλαβή. Ήδη από αυτά έχουν εξαφανιστεί τα παλιά βιτία δίχως τα απαιτούμενα πρωτόκολλα καταστροφής, αλλά και από τα καινούργια μηχανήματα δεν είδαμε φέτος τις αυτοκινούμενες σκούπες και το ακτοκαθαριστικό για τις παραλίες. Στις επίμονες αναφορές μας, σαφή και υπεύθυνη απάντηση για το που βρίσκονται δεν πήραμε ακόμη. Μέχρι σήμερα δυστυχώς αποδείχθηκε ότι ο κύριος Ξυλόγης λειτουργεί το Δήμο σαν κοινοτάρχης της δεκαετίας του 80, με ιδιαίτερες επιδόσεις στις γιορτές, τα πανηγύρια, τις ρουσφετολογικές παρεμβάσεις που εξυπηρετούν τα προσωπικά μικροσυφέροντα. Ποτέ δεν κάθισαν σοβαρά μόνοι τους ή με την αντιπολίτευση να χαράξουμε τους βασικούς άξονες για την πορεία του Δήμου, να βάλουμε προτεραιότητες και στόχους, να ιεραρχήσουμε τις ανάγκες και όλοι μαζί να παλέψουμε για την υλοποίηση των έργων που απαιτούνται. Εμείς ως παράταξη στη διάρκεια των 2 ετών προτείναμε την παράκαμψη της Ελευθερούπολης και τη δημιουργία χώρων στάθμευσης για να λύσουμε το κυκλοφοριακό και να μπορούμε έτσι με τις κατάλληλες παρεμβάσεις στον παλιό ιστορικό οικισμό και στην υπόλοιπη πόλη να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ανάπτυξης της πρωτεύουσας του Δήμου μας. Είναι λυπηρό σήμερα να προχωράει η παράκαμψη του ελαιοχωρίου αξίας 2.850.000 επειδή η τότε νομαρχία έγκαιρα προετοίμασε τη μελέτη για ένταξη στο ΕΣΠΑ και εδώ και 2 χρόνια ο κ. Ξυλόγης, κατά τη συνήθη τακτική του, να μην έχει ασχοληθεί με το θέμα μετατοπίζοντας στην περιφέρεια τις δικές του ευθύνες. Οι αγρότες μας χρειάζονται τη στήριξη του Δήμου με έργα και όχι αερολογίες για να συνεχίσουν να παράγουν τα εξαιρετικά μας προϊόντα και να κρατούν ζωντανά τα χωριά μας. Οι αγροτικοί δρόμοι που έχουν τα μαύρα χάλια τους στους περισσότερους οικισμούς και η αύξηση κατά 50% στο νερό άρδευσης είναι δείγματα εγκατάλειψης και αδιαφορίας αυτής της διοίκησης προς τους αγρότες μας. Στις διάφορες μορφές τουρισμού αναφερθήκαμε πολλές φορές για την αναγκαιότητα αξιοποίησης των δυνατοτήτων του Δήμου μας. Θαλάσσιο μέτωπο με λιμάνια και παραλίες, λουτρά ελευθερών, κάμπινγκ και κατασκηνώσεις, Παγκαίο όρος και μοναστήρια. Η επιδερμική και ερασιτεχνική προβολή του προϊόντος αυτού για να φέρει τα προσδοκόμενα αποτελέσματα πρέπει να αλλάξει μορφή και έκφραση.